Σε πληστηριασμό βγάζει τράπεζα την πρώτη κατοικία πολύτεκνου ιερέα από την Κρήτη, παρότι είχε καταφύγει στον νομό Κατσέλη. Η αίτηση του δανειολήπτη, πατέρα τεσσάρων παιδιών, είχε απορριφθεί από το Ειρηνοδικείο και ο ίδιος προσέφυγε στο εφετείο, όπου η υπόθεσή του θα εκδικαζόταν τον Απρίλιο του 2020. Η περίπτωση αυτή εμάς μας στενοχώρεσε, διότι η τράπεζα, ενώ ήταν η τρίτη σε σειρά, του κήρυξε, ας πούμε, του έβγαλε το σπίτι του στο πληστηριασμό, αλλά δεν είναι το θέμα εκεί, γιατί θα σωθεί αυτός ο άνθρωπος, επειδή δεν έχει ακόμα τελεσιδικής υπόθεσή του, όμως ο φόβος είναι εκείνος και πρέπει να το πούμε, ο φόβος είναι εκείνος που διατάραξε, ας πούμε, την ησυχία και του δικηγόρου, και το δικηγόρο του και του ίδιου. Η μία από τις τέσσερις τράπεζες από τις οποίες είχε δανειστεί ο ιερέας έσπευσε να ορίσει πληστηριασμό για να στερήσει από τον δανειολήπτη το δικαίωμα επανεξέτασης της αίτησής του. Ο πολύτεκνος ιερέας απάντησε με εξώδικο προς την τράπεζα, ενώ άμεση ήταν και η αντίδραση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Καλούμε τις τράπεζες να μην προβαίνουν στα άκρα δημιουργώντας φόβο και τρόμο στους καταναλωτές πελάτες τους, τους δε δανειολήπτες να μην καταθέτουν τα όπλα, να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και τους νομικούς συνεργάτες της, διότι μόνο έτσι θα έχουν τη στήριξη και τη σωστή καθοδήγηση. Βλέπουμε αυτό τον καιρό διάφορα φαινόμενα τα οποία είναι τραγικά. Και σε περίπτωση, ας πούμε, που κάποιος δανειολήπτης έχει καταφύγει στον νόμο Κατσέλη, έχει απόφαση είτε θετική ή αρνητική, αν έχει θετική προχωράει και αν έχει αρνητική πάει πάλι στο ανώτερο δικαστήριο στο εφετείο, για μας είναι καταχρηστικό αυτό που κάνουν οι τράπεζες. Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης επισημαίνει ότι ακόμα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε από το Υπουργείο Οικονομικών την 1η Νοεμβρίου για τον έλεγχο των αιτήσεων που εκκρεμούν κρύβει παγίδες. Τονίζει δε ότι περιπτώσεις με δάνεια άνω των 130.000 ευρώ θα απορρίπτονται.